Παίρνοντας υπόψη το θέμα που καθόρισε η κομματική οργάνωση για την παρουσίαση του δοκιμίου, δηλαδή την ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Ελλάδα, την εμφάνιση της εργατικής τάξης, το κόμμα και το εργατικό κίνημα την περίοδο 18-1949, θα κάνουμε μια προσπάθεια, ένα πελώριο και μεγάλο θέμα, να δοθεί στα πλαίσια μιας ομιλίας. Δεν ήταν εύκολο θέμα, δεν είναι εύκολο να δώσεις αυτή την πολύ σημαντική 30χρονη πορεία του κόμματος από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε μέχρι το τέλος του τρίχρονου εμφύλιου ταξικού αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Ο καπιταλισμός μπήκε σε τροχιά ανάπτυξη στην Ελλάδα μετά την νίκη της Επανάστασης του 1821 και την ίδρυση του νέου αστικού ελληνικού κράτους του 1828. Μιλώντας για τις συνθήκες ανάπτυξης των ασχετιστικών σχέσεων, άρα την εμφάνιση ενός ορισμένου βαθμού συγκέντρωσης της εργατικής τάξης, παίρνουμε υπόψη ότι το απελευθερωμένο ελληνικό έδαφος ήταν αρχικά πολύ περιορισμένο στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και ορισμένα νησιά. Η ολοκλήρωση των εδαφικών ορίων του ελληνικού κράτους έγινε σταδιακά και σχεδόν ολοκληρώθηκε στους Βαλκανικούς πολέμους, στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20, λέμε σχεδόν, γιατί τα Δωδεκάνησα, όπως γνωρίζετε, ενσωματώθηκε στην Ελλάδα το 1947. Η Επανάσταση του 1821 είχε αστικό και εθνικό απελευθερωτικό χαρακτήρα, με στόχο τη συγκρότηση αστικού κράτους και την εδραίωση, ανάπτυξη των αστικών σχέσεων. Ωστόσο, πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι ο ελληνικός καπιταλισμός οι αστικές σχέσεις, σε βάση περιπτώσεις, το πούμε έτσι, είχαν αναπτυχθεί πολύ πριν το 1821, έξω από τον ελλαδικό χώρο δημογραφικά, όπως διαμορφώθηκε το 1828, είχε αναπτυχθεί λοιπόν στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με κορμό την ελληνική ναυτιλία και το εμπόριο, και απλωνόταν στις ελληνικές παλικίες από την Οδυσσό ως το Άμστερνταμ. Η ναυτιλία και το συνδεδεμένο με αυτήν την εποχή αποτέλεσαν την πηγή της αρχικής καπιταλιστικής ισόρρωσης, φαινόμενο βεβαίως που εμφανίστηκε και στο πέρασμα από την γεωργαρχία στον καπιταλισμό στην Ευρώπη, ακόμα από τον 17ο αιώνα και μετά. Στην Ελλάδα, η εγχώρια βιομηχανία αναπτύχθηκε αργότερα σε σχέση με άλλα κράτη, κυρίως μετά το 1860, καθώς δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τους τότε Έλληνες κεφαλαιούχους να επενδύσουν, επειδή η ελληνική αγορά ήταν πολύ μικρή, ενώ ευκαιρίες για κερδοφορία μεγαλύτερη έδιναν τα πιο ισχυρά αστικά κέντρα του ελληνισμού, παραδείγματος χάρη η Σμύρνη στα πυρασιατικά παράλια. Υπήρχαν βεβαίως και άλλοι λόγοι που δυσκόλευαν τις επενδύσεις, όπως το γεγονός ότι η ολοκλήρωση των πολέμων, των εδαφικών ορίων της Ελλάδας συνδέονταν με την προετοιμασία και διεξαγωγή πολεμικών αναμετρήσεων. Με το γεγονός ακόμη ότι στην Ελλάδα η Επανάσταση, πριν την Επανάσταση και ιδιαίτερα μετά από αυτήν, δεν υπήρχαν στοιχειώδεις υποδομές. Οι πολεμικές καταστροφές είχαν συνέπειες και στις ελάχιστες υποδομές που υπήρχαν. Δρόμοι και τα λοιπά, για να επενδύσει κάποιος σε παραγωγικό, ας πούμε, τομέα. Αναστατικό παράγοντα έπαιξε επίσης η μικρή αγροτική ιδιοκτησία, ο μεγάλος αριθμός των ακτημόνων, σε συνδυασμό με την επιλογή των ιδιοκτημόνων να ενταχθούν στις αστικές σχέσεις με επενδύσεις, κυρίως στην αγορά των πεζικών μετοχών και στον τοπογλυφικό δανεισμό. Η καθυστέρηση λοιπόν στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα και στην καθυστέρηση, στη συγκέντρωση και ανάπτυξη της εργατικής τάξης. Όμως, από το 1864 ως το 1918, χρονιά ίδρυσης του κόμματός μας, η Ελλάδα έπαψε να είναι μονομερός αγροτική χώρα, αναπτύχθηκε η ελληνική μεταποιητική βιομηχανία βεβαίως, με πιο αρνητικό ρυθμό αναπτύχθηκε την περίοδο του Μεσοπολέμου. Το κόμμα μας, όχι μόνο κατά την περίοδο της ίδρυσής του, αλλά και τα επόμενα χρόνια και σε ένα σημαντικά μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα, δεν μπόρεσε να εκτιμήσει την ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων στην αγροτική παραγωγή και θεωρούσε λαθεμένο ότι κυριαρχούσαν φεουδαρχικές ή μεσοφεουδαρχικές σχέσεις. Ταυτόχρονα,
ερμήνευε τη μονομερή ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας σε σύγκριση με τον κλάδο της παραγωγής μηχανών, εργαλείων κλπ. Ως αποτέλεσμα ή ως συνέπεια του εξωτερικού δανεισμού και της υποτέλειας της αστικής τάξης απέναντι στην Βρετανία. Η ελληνική αστική τάξη είχε ακριβώς την ίδια ταξική συμπεριφορά με κάθε άλλη αστική τάξη, προσαρμοσμένη βεβαίως στις συγκεκριμένες συνθήκες, στον διεθνή ανταγωνισμό που καθορίζονταν και από τον νόμο της ανισόμετρης ανάπτυξης ανάμεσα στα διάφορα καπιταλιστικά κράτη. Άλλωστε, οι Έλληνες κεφαλαιοκράτες έπαιρναν υπόψη ότι μπορούσαν να αξιοποιήσουν εισαγόμενα μέσα παραγωγής από πιο ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες. Το αστικό κράτος είναι γεγονός ότι χρησιμοποίησε τον εξωτερικό δανεισμό, θέλοντας κυρίως να καλύψει τις ανάγκες για την πολεμική προετοιμασία, ώστε να αποσπάσει από την παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία τα εδάφη που διεκδικούσε. Εδώ πρέπει να πούμε, δεν περιορίζονταν μόνο στην απελευθέρωση εδαφών με ελληνικό και ελληνόφωνο πληθυσμό, επεδίωκε από τον 19ο αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου να αποσπάσει και νέες περιοχές είτε στα Βαλκάνια είτε προς τη Μικρά Ασία. Ήταν μάλιστα διχασμένη η αστική τάξη αν η επέκταση θα γίνονταν προς τα βορρά, προς τα Βαλκάνια δηλαδή, ή ανατολικά προς την Κωνσταντινούπολη της Μύρνη, που εκφράστηκε μάλιστα και στη διαμάχη του Βενιζέλου με τον Φρόνο, την οποία η αστική ιστοριογραφία την ονομάζει ως εθνικό διχασμό. Ο Ελευθέρως Βενιζέλος έλεγε μάλιστα ότι η επέκταση της Ελλάδας στα μικρασιατικά παράλια περνούσε μέσα από την εκστρατεία στην Ουκρανία, κατά τη συμμετοχή λένε της Ελλάδας, ελληνικού στρατού, κατά του νέου εργατικού κράτους στη Ρωσία. Τότε η ελληνική αστική τάξη ήταν προσδεδεμένη στην Βρετανία, ήταν γεγονός, δεν οφείλεται στην ηθική της υποτέλειας, αλλά στην αντικειμενική ανάγκη συμμαχίας με μια ισχυρή δύναμη, με την οποία μάλιστα υπήρχαν παραδοσιακές σχέσεις από την περίοδο της Επανάστασης. Έβλεπε στην Βρετανία την ισχυρή δύναμη, στον έλεγχο των θαλασσίων μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου, η οποία μάλιστα Βρετανία στήριζε τον επεκτατισμό της ελληνικής αστικής τάξης στην πορεία διαμερισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως φάνηκε καθαρά και στην υπεριαλιστική μικρασιατική εκστρατεία. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας κατά το 1860 άρχισε να οδηγεί στη συγκέντρωση εργατικής τάξης σε ορισμένα αστικά κέντρα. Η εργατική τάξη όμως παρέμεινε μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους εδαφικά κατακαιρματισμένη, αφού όπως ήδη είπαμε σταδιακά απέκτησε τα σύνορά της. Τα διάφορα τμήματά της ήταν ενσωματωμένα στις εθνικιστικές και επεκτητικές επιδιώξεις της αστικής τάξης, στην αντιπαράθεση των αστικών δυνάμεων με τον χρόνο, στην αντίθεση βενιζελικών και βασιλικών στην πορεία. Τα διάφορα τμήματα της, ανάλογα με τον εδαφικό κατακαιρματισμό, επηρεάζονταν και από τις πιο ισχυρές καπιταλιστικές δυνάμεις που εμπλέκονταν στη διάρκεια της Επανάστασης και στα πρώτα μεταναστευτικά χρόνια ως δήθεν προστάτευτες δυνάμεις. Στη Μακεδονία και πυρικά στη Θεσσαλονίκη έβρισκαν όμως απήχηση εκτός από τις αστικές και οι εργατικές αντιλήψεις του βαλκανικού εργατικού κινήματος, ιδιαίτερα των εβραϊκών τμήματων. Στα Ιόνια νησιά επιδρούσαν οι αστικές ιδέες του διαφωτισμού της Γαλλίας, αλλά και ο ιταλικός ριζοσπαστισμός. Στην Αθήνα, στη Στερεά και στο Βόλο, είχαν μια ορισμένη απήχηση σοσιαλιστικοί όμιλοι που είχαν ιδρυθεί, που ήταν κάτω από την επιρροή της γαλλικής και γερμανικής τότε, σοσιαλδημοκρατίας, ας το πούμε, ενώ στον αγροτικό πληθυσμό διαμορφώνονταν ο πολιτικός φιλελευθερισμός και σε ορισμένα τμήματά του και σοσιαλιστικά ιδρώδη από τις χώρες της καπιταλιστικής δύσης. Στην Πελοπόννησο εμφανίστηκαν και αναρχικά ρεύματα εξαιτίας της απότομης επιβίωσης της θέσης των σταθμιδοπαραγωγών. Στη Θεσσαλία κυριαρχούσαν ιδεολογικά ρεύματα των αγροτιστών. Επομένως, η αγροτική προέλευση των εργατών στα αστικά κέντρα
διευκόλυνε την ανάπτυξη όλων αυτών των παραπάνω ρευμάτων, ακόμα και την ανάπτυξη αναρχικών αντιλήψεων. Η ίδρυση του κόμματός μας με την ονομασία ΣΕΚΕ το 1918 ήρθε σχετικά αργότερα στη σύγκριση με άλλα κομμουνιστικά κόμματα, ακόμα και στα Βαλκάνια. Οπωσδήποτε έπαιξε ρόλο η παγκόσμια επίδραση της Νικηφόρος Οκτωβριανής Επανάστασης, αλλά είχαν διαμορφωθεί και οι εσωτερικές στην Ελλάδα προϋποθέσεις για ορισμένη συγκέντρωση της εργατικής τάξης, που γέννησε τις πρώτες μορφές του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος από τα τέλη του 19ου αιώνα και του σοσιαλιστικού έδρατος, χωρίς όμως αυτό να βρίσκεται κάτω από την Α ή την Β μαρξιστική επίδραση. Ο μαρξισμός δεν είχε διεισδύσει στη χώρα. Η αστική και μικροαστική διανόηση βγήκε στο δάση στο εξωτερικό και που ασκούσε επίδραση και μέσα στην Ελλάδα, λειτουργήσε καταρχήν ως κλιματοθράφτης στη διάδοση μαρξιστικών ιδεών. Το ΣΕΚΕ, κατά την ίδρυσή του, δεν μπορούσε επίσης να αποφύγει την ιδεολογική ενωνιογένεια από τις ομάδες που πήραν μέρος στο ιδιωτικό του συνέδριο και σφράγισαν τα πρώτα του χρόνια, ας πούμε, της βρεφικής του ηλικίας. Αναμφισβήτητα, η ίδρυση του κόμματος αποτέλεσε την πιο βαθιά τομή στις τότε εξελίξεις, αφού η εργατική τάξη αποκτούσε την ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική της πρωτοπορία, που είχε την ευθύνη να επεξεργαστεί το πολιτικό σχέδιο συγκέντρωσης δυνάμεων με επικεφαλή στο εργατικό κίνημα για την ανατροπή της αστικής τάξης, την νίκη της εργατικής εξουσίας, την οικοδόμηση του σοσιαλισμού ως αρχικής βαθμίδας της κομμουνιστικής κοινωνίας. Η συγκρότηση του κόμματος επίσης συνέβαλε να αρχίσει μια πορεία μετατοπίσεων υπεραγωνιστικών αντιλήψεων. Το κόμμα μας συνέβαλε στην επιλογή κοξημένων μορφών πάλης που απηχούσαν την αναγκαιότητα οργάνωσης των αγώνων με όρους σύγκρουσης. Το ζήτημα της σχέσης του κόμματος με τα συνδικάτα δεν είναι ένα μόνο πολιτικό και οργανωτικό ζήτημα, αλλά και θεωρητικό. Όπως κατέδειξε η θεωρητική συζήτηση και η ιδεολογική διαπάλη κατά την περίοδο των Μάρξ και Έγκελς, στη συνέχεια την περίοδο που ο Λένιν άνοιξε το θέμα της δημιουργίας του κόμματος νέου τύπου. Οι Μάρξ και Έγκελς, και ενώ ακόμα στην Ευρώπη γίνονται αστικές και αστικοδημοκρατικές επαναστάσεις, και την ηγεσία εννοείται της αστικής τάξης, αλλά και την έκλοπη πάλι εργατών και βιοτεχνών σε ορισμένες από αυτές, απασχολούνταν πώς θα επιτευχθεί ο εργάτης, πώς θα επιτευχθεί η εργάτης μάλλον, που δεν αποτελούσαν αντικειμενικά την ηγετική επαναστατική δύναμη, πώς θα μπορούσαν να έχουν κάποιους αυτοτελή, και δικά τους αυτοτελή αιτήματα, ώστε να μην αφομοιώνονται με πραστικά κόμματα. Πριν δηλαδή ολοκληρωθεί η εποχή των αστικών και αστικοδημοκρατικών επαναστάσεων, οι Μάρξ και Έγκελς προπαγάνδιζαν την ανάγκη να υπάρχει μια πρώτη μορφή πολιτικής κομμουνιστικής οργάνωσης, η οποία τελικά καρποφόρησε με την ίδρυση της Διεθνούς Ένωσης των Εργατών το 1866. Ο Λένιν το 1902 έκανε σύγκριση και διάκριση ανάμεσα στο ρόλο του κόμματος και του συνδικάτου. Η θεωρητική διαπάλη που αναπτύχθηκε έγινε βεβαίως σε συνθήκες τσαρικής απολυτερχίας, σε περίοδο που έβαινε στην ημερήσια διάταξη αντικειμενικά η αστική επανάσταση. Ακριβώς γι' αυτό αποκτά βαρύνουσα σημασία ως θεωρητικό ζήτημα, γιατί σε αυτούς τους προβληματισμούς του Λένιν υλοποιούνταν η ανάγκη το Μπολσεβίκικο κόμμα και να πούμε κάθε κομμουνιστικό κόμμα στην πορεία να πηγαίνει πιο μπροστά από τις άμεσες πολιτικές εξελίξεις όσο αφορά θεωρητικά ζητήματα, διερεύνηση, πρόγνωση κτλ. Οι Μάρξ και Έγκελς και ο Λένιν σύνδεσαν την αναγκαιότητα ίδρυσης αυτοτελούς πολιτικής οργάνωσης της εργατικής τάξης με την αναγκαιότητα του πολιτικού σχεδιασμού της υλοποίησης της πάλης για τον σοσιαλισμό. Ενδεχομένως αυτή η φράση, έτσι όπως λέγεται από την διαγράμμα αυτή τη στιγμή, ότι η δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος αφορά τον πολιτικό σχεδιασμό και τη συγκέντρωση δυνάμεων για τον σοσιαλισμό, αντιχύσει και σήμερα παράξενα σε κάποιο αμύητο από τις θέσεις μας και τη δράση μας. Και να αναρωτηθεί με καλή πρόθεση, τι χρειάζεται ένα κόμμα που δράει για τον ερχομό
της αυριανής κοινωνίας. Το ερώτημα αυτό μπορεί να είχε νόημα για τους Αμύητους στις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα όμως έχει βρει την απάντησή του στην ιστορική πορεία του κόμματός μας και γενικά των επαναστατικών κομμουνιστικών κομμάτων. Το κόμμα μας από την πρώτη στιγμή ως σήμερα αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Οξυμένο, κατά εργοστάσιο, κλάδο, στον χώρο διαμονής και κατοικίας των εργοδιοπαλίων, που δεν προσπαθεί άοχνα, άφοβα, ακόμα και με το ίδιο το αίμα των νερών και στενοχών του στις δύσκολες περιόδους, να οργανώσει και να κινητοποιήσει τις μάζες για να απασπαστούν κάποιες κατακτήσεις, να αναγκάσουν την εργοδοσία και το αστικό κράτος, την κυβέρνηση, τις κυβερνήσεις, να κάνουν ορισμένες υποχωρήσεις, παραχωρήσεις. Εγνώσιμες μάλιστα ότι αξίζουν οι θυσίες έστω και για προσωρινές και επιλεκτικές παραχωρήσεις και κέρδη του αγώνα, γιατί τέτοιο χαρακτήρα έχουν οι κατακτήσεις στον καπιταλισμό. Από τις αρχές του 20ου αιώνα αναδείχθηκε ως αναγκαιότητα η εργατική πάλη να μην περιορίζεται στο μεμονωμένο επιχειρηματία, αλλά και εναντίον της κρατικής εξουσίας ως εκπροσώπου της τάξης των κεφαλαιοκρατών του αστικού πολιτικού συστήματος. Γιατί οι ανάγκοι εργάτες, κατά την περίοδο που γινόταν αυτή η διαπάλη, αλλά αυτό ισχύει και σήμερα, μπορούν να έχουν μερικότερες διεκδικήσεις απέναντι στην εργοδοσία ή να έχουν αγώνες σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο, αλλά η κατεύθυνση, η αναγκαιότητα πρέπει να μετατρέπεται σε πάλι ολόκληρο το προλεταριάτο. Ο Λένιν το 1902 σημείωσε την ανάγκη για εργατική πάλι να κατευθύνεται προγραμματισμένα σε τρεις κατευθύνσεις ταυτόχρονα: θεωρητική, πολιτική και οικονομική. Ότι η εργατική τάξη από μόνη της δεν μπορούσε να ξεπεράσει τη συνδικαλιστική συνείδηση απέναντι στον εργοδότη, ακόμα και απέναντι στο κράτος, καθώς συγκέντρωνε την προσοχή στην ικανοποίηση ορισμένων μεμονωμένων ζητημάτων, ιδιαίτερα οικονομικών ή ζητημάτων δημοκρατικών ελευθεριών. Θεωρούσε μείνεται χρήσιμη τη δουλειά για τη ζήμωση των παραπάνω ετοιμάτων, όμως κατέκρινε την απορρόφηση σε αυτήν και μάλιστα περιορισμένα στα προβλήματα όχι μόνο ενός εργοστασίου αλλά και ενός κλάδου. Αυτό από τη σκοπιά του κόμματος λοιπόν. Έδωσε μάχες απέναντι σε πολιτικά ρεύματα που υποστήριζαν ότι αρκούσαν τα συνδικάτα, δεν χρειάζονταν κόμμα και ότι πάλι με οικονομικά μόνο αιτήματα από μόνη της ήταν και πολιτική. Κατανοούσε, λένε, την ανάγκη τα εργατικά σωματεία να οργανώνονται σε επαγγελματική βάση. Υποστήριζε ταυτόχρονα ότι το κόμμα που θα ιδρυθεί δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις ανάμεσα στα επαγγέλματα και δεν πρέπει να ταυτίζεται με τα συνδικάτα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν βλέπει μόνο τα βάσανα, το κόμμα μας, αλλά και γενικά κάθε Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν βλέπει μόνο τα βάσανα, τη σχετική και απόλυτη αθληρότητα της ζωής της εργατικής τάξης, αλλά πιστεύει και ξέρει τον ηγετικό καθοδηγητικό της ρόλο στην τελευταία ταξική εκμεταλλευτική κοινωνία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κρίνεται και από την ανυποχώρητη του πάλι του για τα εργατικά και άλλα αιτήματα, αλλά και κατά πόσο με τη θεωρητική, πολιτική και οργανωτική του πολιτική συμβάλλει η εργατική τάξη να ανακαλύψει τη μεγάλη της δύναμη, τον απελευθερωτικό της δρόμο για τον εαυτό της και τους συμμάχους της στα φτωχά λαϊκά στρώματα, να νιώσει περήφανη για τον εαυτό της και όχι ταπεινωμένη και απογοητευμένη αδύναμη. Αγαπητοί, πολλές φορές βλέπω, δεν λέω, δεν είναι κομμουνιστές αυτοί, αλλά βλέπω. Έκανα το υπάλληλο άνεργο συνταξιούχο και λένε: αισθάνομαι αναξιοπρεπή. Δεν έχω να ζήσω. Με απέλησαν. Αισθάνεται αναξιοπρεπή. Έχασα την αξιοπρέπειά μου γιατί είναι άνεργο. Δεν βλέπει. Βεβαίω πρέπει να αισθάνεται αγανάκτηση και ταξικό μίσο γι' αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να βλέπει τον πραγματικό ρόλο τη εργατική τάξη. Και να νιώθει περήφανο για αυτόν τον ρόλο. Βεβαίω θα τον νιώθει περήφανο όταν σε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος των ασκεί. Στα λεξιλόγια των αστικών κομμάτων σήμερα, όλων των κομμάτων που υποστηρίζουν πολιτική διαχείριση, δεν υπάρχει και εντελώς σπάνια ακούς τον όρο εργατική τάξη. Αναφέρονται κυρίως σε κατώτερα φτωχά στρώματα, στη φτωχολογιά, ενώ τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό τμήμα της εργατικής τάξης το κατατάσσουν στη μεσαία τάξη, όπως λένε. Για τη μεσαία τάξη, σε εισαγωγικά αυτά,
Μιλάνε και οι οπορτουνιστές και ο σοσιαλδημοκρατικοποιημένος ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρουν τι κίνδυνο αντιπροσωπεύει όταν η εργατική τάξη συνειδητοποιήσει σε όσο γίνεται μεγαλύτερο από τα συνθήκη του καπιταλισμού, ότι αυτή παράγει τον πλούτο, ότι το κεφάλαιο σε όλες τις υποθέσεις του διαμορφώνεται ως προϊόν της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης, της απόσπασης της υπεραξίας, της διακίνησης και πώλησης των εμπορευμάτων για να μετατρέπεται η υπεραξία σε κέρδος. Ειδικότερα για το ζήτημα αυτό, τη σχέση κόμματος και συνδικάτου, ασχολήθηκε το 20ο συνέδριο, το 2017, και το υπενθυμίζω αυτό γιατί του χρόνου θα έχουμε το 21ο. Και είναι μια ευκαιρία να ξαναδιαβάσουμε τα αντίστοιχα κεφάλαια του 20ου για να προσθεθεί και να αξιοποιηθεί και η καινούργια πείρα που σίγουρα υπάρχει. Το 20ο λοιπόν συνέδριο ασχολήθηκε στα σχετικά τμήματά του με τη σχέση του κόμματος με το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, το κίνημα αυτό απασχολημένο στην πόλη και την Ήπειρο, τη νεολαία των γυναικών, με το αντιπολεμικό αντιπεριαλιστικό κίνημα, με το κίνημα στον χώρο του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και όλα δεμένα σφιχτά με το καθήκον τη ισχυροποίηση τη κοινωνική συμμαχία που ευρυώνει σήμερα από τη λύση σπήρωση του ΠΑΜΕ με τις Ομοσπονδίες των Αυτοαπασχολουμένων στην Πόλη και των Αγροτών, με τη συνεργασία με την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας και το μέτωπο του σπουδαστών. Δεν πρόκειται όμως, αυτή η κοινωνική συμμαχία δεν αποτελεί μια απλή και συνηθισμένη ευθύγραμμη πορεία. Η κοινωνική συμμαχία θα αναμορφώνεται με βάση την εξέλιξη του σχετισμού δυνάμεων και την ταξική σύγκρουση, ενώ στο πρόγραμμα του κόμματος αναδεικνύεται μέσα σε όλη αυτή την πορεία ο ρόλος του επαναστατικού εργατικού λαϊκού μετόπου σε επαναστατικές συνθήκες. Κάνοντας αυτή τη μεγάλη παρένθεση στα προηγούμενα, προσωπικά τη θεωρώ σημαντική, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε. Θέλει ένα συσχετισμό κόμμα-εργατικό κίνημα. Μπορούμε να σταθούμε σε ορισμένους, επιλεκτικά σε ορισμένους βασικούς σταθμούς στη σχέση του κόμματος και του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος που περιλαμβάνει το δοκίμιο 1918 έως 1949. Κατά την ίδρυση του ΣΕΚΕ, φάνηκε η στέρηση στη θεωρητική αντίληψη για τη σχέση του κόμματος και των συνδικάτων. Σωστά το κόμμα πρόβαλε το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του συνδικαλιστικού κινήματος. Όμως, δεν το είδε ως πρόβλημα συσχετισμού δυνάμεων στο κίνημα, αλλά κυρίως ως πρόβλημα της οργανικής σύνδεσης με τη ΓΕΣΕ, την οποία έβλεπε ως μαγειρική οργάνωση του κόμματος. Εντάξει, ήταν ακόμα τότε το κόμμα. Αυτή η αντίληψη βεβαίως δεν ήταν μόνο του κόμματος. Αρχικά υπήρχε και στα πλαίσια της κομμουνιστικής διεθνούς, που πίστευε ότι μπορούσε να κερδίσει επαναστατικά τη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους των εργατικών μαζών με την αμοιβαία αντιπροσώπευση στα όργανα των συνδικάτων και μάλιστα τότε τα κόκκινα των κόκκινων συνδικάτων, τις διεθνούς των κόκκινων συνδικάτων, ώστε να αναλάβουν κόμμα και συνδικάτα κοινό επαναστατικό αγώνα. Αυτή η αντίληψη φαίνεται ότι πρόκειψε στις συνθήκες 1918-1921, που ήταν συνθήκες επαναστατικής ανόδου του κινήματος και επαναστατικής κατάστασης σε ορισμένα καπιταλιστικά κράτη, που στη συνέχεια όμως ανακόπτει. Θεωρήθηκε εφικτό να διαμορφωθεί εργατική πλειοψηφία με επαναστατική συνείδηση κατάληψης της εργατικής εξουσίας στις συνθήκες του καπιταλισμού. Στις συνθήκες όμως του καπιταλισμού, πλειοψηφική κομμουνιστική συνείδηση δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί. Στην εργατική τάξη είναι μια διαδικασία που μπορεί να υπερισχύσει, να αρχίζει να διαμορφώνεται ως υπερισχύουσα με τη νίκη της απέναντι στην εθνική τάξη, το αστικό κράτος, με την κατάρρευση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στην πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Το κόμμα και σωστά επιδιώκει όσο γίνεται να διαμορφώνεται μαζική ταξική συνείδηση, δηλαδή αντικαπιταλιστική, επαναστατική, με την αυτοτελή του δράση και με την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών στα συνδικάτα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με όρους πλειοψηφίες σε μη επαναστατικές συνθήκες, ούτε βεβαίως με τη μετατροπή των συνδικάτων σε οργανικούς μηχανισμούς του κόμματος. Ο πρώτος σταθμός στην ιστορία της περίοδου που εξετάζουμε, αλλά και μεγάλη σημασία για όλο τον 20ο αιώνα, αποτέλεσε η στάση του ΣΕΚΕ απέναντι στην υπεριαλιστική μικρασιατική εκστρατεία, που άσκησε επίδραση
και στην ανάπτυξη εργατικών αγώνων. Το κόμμα μας δεν δίσταξε να καταγγείλει τον πόλεμο ως υπεριαλιστικό και όχι εθνικοπατριωτικό, ενώ η αστική τάξη επεδίωκε εδαφική επέκταση στα πλαίσια των υπεριαλιστικών επιδιώξεων της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, της Ιταλίας, που είχαν συγκρατήσει τη συμμαχία με το όνομα Αντάντα. Τον Αύγουστο του 1920 συγκροτήθηκε η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή Στρατιωτών του Μετόπου. Είχαν επίσης αναδειχθεί στην πρώτη γραμμή κατά της λιθρατισιατικής εξαρτίας και του πολέμου στρατιώτες, επηρεασμένοι από τον προσεβικισμό, που δήλωναν ότι θέλουν να παλέψουν για την ανατροπή της αστικής εξουσίας, δεν θέλουν να χύσουν το αίμα τους και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Από τις αρχές του 1919, όταν προετοιμάζονταν το κλίμα της μικρασιατικής εξαρτίας, ξεσπάνε στην Ελλάδα εργατικές κινητοποιήσεις με κύριο κέντρο το Βόλο και λίγο μετά, την Πρωτομαγιά επεκτάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά, τη Λάμισσα, τη Σύρο, την Καρδίτσα, τη Λαμία, το Κατάκολο, την Μυτιλίνη, το Αργοστόλι. Αν και πολλοί εργάτες ήταν προσέχτες σε καθεστώς επιστράτευσης. Στη συνέχεια, με απόφαση του Τραπεζών Υπαλλήλων έγινε απεργία. Στην πορεία πήγαν και οι ναυτεργάτες και μέχρι και οι ηθοποίοι εκείνη την περίοδο. Αυτές οι απεργίες, παρά την τρομοκρατία που συνάντησαν, η οποία έφτασε μέχρι εκτοπίσεις συνδικαλιστικών στελεχών, είχαν θετικές επιπτώσεις σε ορισμένα εργαστικά σωματεία, αυτά που βγήκαν μπροστά, καθώς βελτίωσαν το συσχετισμό στις διοικήσεις τους υπέρ των κομμουνιστών. Η ανάταση του συνδικαλιστικού κινήματος και του αγροτικού σημειώθηκε εμφανώς και το 1921 και στη συνέχεια. Βεβαίως δεν σήμαινε ότι σε κάθε κίνηση και εργατική δραστηριότητα το πρώτο και αποκλειστικό λόγο είχε το ΣΕΠΕ. Παρέμβαιναν και άλλες εργατικές δυνάμεις με ένα μείγμα αναρχικών, ρεφορμιστικών αντιλήψεων. Παράλληλα, δυνάμωνε και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός που αποτελούσε σημαντικό παράγοντα ανάσχεσης ενός πιο ριζοσπαστικού συνδικαλισμού. Επίσης, έπαιξε και τα χρόνια της ανάτασης του εργατικού κινήματος και στη συνέχεια δεν χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και ο στρατός. Ενώ στη Θεσσαλονίκη κηρύχθηκε στρατιωτικός δρόμος, σε συνδυασμό με την απόφαση ενός τάγματος που στέλνοντας τα μικρασιατικά παράλληλα στον μικρασιατικό μέτωπο να στασιάσει. Το θετικό στοιχείο ήταν ότι εκτός από τις δίκαιες οικονομικές διεκδικήσεις, την πάλη κατά τις φτωχές, προβάλλοντας στον έναν ή στον άλλο βαθμό και οι δραματικές συνέπειες της υπεριαλιστικής εκστρατείας στη Μικρασία, κατά τη διάρκεια της οποίας 90.000 κηρύχθηκαν ανυπότακτοι και ανάμεσά τους υπήρχαν και πολλοί υποτάκτες. Όσο δυνάμωναν οι συνδικαλιστικοί αγώνες με οικονομικά αιτήματα, αλλά και κατά της τρομοκρατίας, δυνάμωνε βεβαίως και ο ρόλος της παρέμβασης της αστικής τάξης και των παραφιάδων μέσα στο κίνημα. Οι ρεφορμιστές και οι σοσιαλδημοκράτες αποτελούσαν σοβαρό εμπόδιο στην παρεμπόδιση επιτυχίας των απεργιών σε όλες τις απεργίες, ενώ έθεσαν και στο σημείο στο δοκίμα υπάρχουν και συγκεκριμένα στοιχεία να υποδεικνύουν στις τοπικές αρχές τους προτέτειους των απεργιών για τους συλλάβους. Η αστική τάξη και οι τοποτεριστές της στο κίνημα σε όλη την ιστορική περίοδο που εξετάζουμε, ως όπλο για να μετρέψουν τον συσχετισμό, χρησιμοποιούσαν και την όθευση, τη σύνθεση των αντιπροσώπων συνεδρίων, ώστε η ΓΕΣΕ να περάσει στην υπηρεσία της αστικής τάξης, πράγμα που το πετύχαιναν με τη βοήθεια και των εκλεγμένων ρεφορμιστών. Το 1929, ως απάντηση στην οθεία του συνεδρίου της ΓΕΣΕ, ιδρύθηκε η Ενωτική ΓΕΣΕ. Δηλαδή, από τα σωματεία τα οποία ήταν ταξικά, που εντάχθηκε στην Κόκκινη Διεθνή και αποτέλεσε τον ταξικό πόλο στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Η Ενωτική ΓΕΣΕ πέρασε στην παράνομη δράση, λόγω της απόφασης που πάρθηκε στις 3 Γενάρη του 1930 από το Πρωτοδικείο, με βάση την ιδιότητα του Βενιζέλη, τέθηκε δηλαδή εκτός νόμου. Στη συνέχεια, κεντρούσε παράνομα. Στη συνέχεια μπήκε επικεφαλής του εργατικού αγώνα το 1934. Το 1935 καθοδήγησε οξυμένης μορφής
κινητοποιήσεις που ξέσπασαν πανελλαδικά και αντιμετωπίστηκαν με ένα εκτεταμένο δολοφονικό όργιο από την τότε κυβέρνηση Τσαλδάρα, με το μέρος του δοκίμιου. Εννοείται την ίδια περίοδο, δεν ξέρω αν τα στελέχη του κόμματος, βασανίζονταν και αυτοπίζονταν. Στον Α2, έτσι λέγεται, τόμο του δοκιμίου, υπάρχει ειδικό αφιέρωμα με τα γνωστά πανελλαδικά και σε εσάς, γεγονότα και τις εκτιμήσεις για τον ιστορικό Μάη του 1936 της Θεσσαλονίκης, μια από τις πιο ηρωικές σελίδες του ελληνικού εργατικού κινήματος, που σφυριλάτησε και βάθινε τους θεσμούς του κόμματος με την εργατική τάξη. Οι αγώνες που πήραν μέρος πολύ κλάδι, ιδιαίτερα αυτοί του Μεσοπολέμου, συνέβαλαν ώστε το κόμμα, χτυπημένο βαθιά από τη μεταξική δικτατορία, τελικά να καταφέρει να έχει ρίζες και να γίνει ο καθηγητής του κινήματος εθνικής αντίστασης, των κατοχικών και των μετακατοχικών κινητοποιήσεων. Στις κορυφαίες στιγμές επίθεσης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος ανήκουν οι κινητοποιήσεις στην περίοδο της κατοχής, εργατευαλλικό σωματείο, που στο δικείμενο μπορεί να βρείτε πολύ πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Η εργατική τάξη με την καθοδήγηση του ΕΑΜ Ελλάς στα μεγάλα αστικά κέντρα οργάνωνε αγώνες για αυξήσεις πιστών μεροκαμάτων κατά της πείνας, κατά του μαυροκοπολιτισμού, για τα συσίτια. Κατάφεραν μάλιστα, σε αυτή πήραν μέρος και δημοσιοπαλλαγικά σωματεία, υπάλληλοι του τηλεφωνικού κέντρου και του τηλεγραφείου. Κατάφεραν μάλιστα να πετύχουν μέσα στην κατοχή την απελευθέρωση κρατουμένων, να ματαιωθούν δίκες το 42, ενώ η κατοχική κυβέρνηση χορήγησε, αναγκάστηκε να χορηγήσει επίδομα τρίτη ζωή και ορίστηκε η ισοδοσία να γίνεται κάθε 15 μέρες. Βέβαια τελικά την πορεία τα κατάλληλα ξένα. Διαμορφώθηκε η Επιτροπή Συνεργαζομένων Εργατοπαλληλικών Συνεταιρισμών που διαδήλωνε και τα συσίτια, την οργάνωση και τη χορήγηση συζητήρων. Οι διαδηλώσεις γίνονταν με προς το φυλακή του Ελλάς. Οι κινητοποίησεις δεν περιορίζονταν στην Αθήνα, αλλά και στην Καρδίτσα, οι σημαντικές στην Ηλία, το Δημότυχο, το Βελβενδό, την Αρκαδία, ξεσηκώνονταν και οι αγρότες που ήθελαν να πάρουν τα χέρια τους στα αποθέματα του Σιταριού και του Τυριού. Μετά τη συμφωνία της Βάρκησας, που έκλεισε την ηρωική περίοδο των 33 μερών του Δεκέμβρη του 1944, εξακολούθηκε η πιο μεγάλη επίθεση στην αστική τάξη, που οδήγησε, όπως γνωρίζετε, στη συγκρότηση του Ένοπλου Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και στη δίκαιη και ένοξη τρίχρονη πάλι. Την περίοδο 1946-1949, το εργατικό κίνημα μπαίνει σε πορεία και δυνάμωση στα αστικά κέντρα, ενώ στα πλαίσια του τρομοκρατικού κρατικού οργείου συγκελέστηκε η αναπτυχή του σχεδιασμού δυνάμεων με όλα τα μέσα και την οφία υπέρ των διαλυσμένων εργατοπαλλήλων των στηριγμάτων της αντίδρασης. Δηλαδή, διορίστηκε για σε, ας το πούμε. Όπως γνωρίζουμε, η αστική τάξη, αυτό πια είναι ένα συμπέρασμα γενικό, ισχύω, να το θυμίζουμε, περάτησε τον προοδευτικό ρόλο που έφεξε κατά την περίοδο που οργάνωνε την ανατροπή και πετύχαινε τις φιλοδαρχίες για να περάσουν στα χέρια, για να περάσει στα χέρια της όλη η εξουσία. Από τη στιγμή που η ίδια έγινε εξουσία, μόνο αντιδραστικό ρόλο μπορεί να παίξει στη βασική αντίθεση κεφαλαίων και εργασίας. Και στους τέσσερις τόμους του δοκιμίου διαγράφεται ολοκαύτωνα η στρατηγική της εργατικής τάξης να προλάβει και να τσακίσει το εργατικό κίνημα και το κόμμα του, να ενσωματώσει την εργατική τάξη στα συμφέροντά της, όχι μόνο με το μαστίγιο, που δεν το αποχωρίζεται ποτέ, αλλά και με την πολιτική που έχει ονομαστεί του καρότου, ορισμένων παραχωρήσεων για την εξαγορά συνειδήσεων και τον αποπροσανατολισμό. Η αστική τάξη, θα το ξαναπούμε, αξιοποίησε τον εφορμισμό και τον οπορτουνισμό ως διαδρομικό μηχανισμό για την ενσωμάτωση εργατικών λαϊκών μαζών, την απομαζικοποίηση, την αδράνεια, την απογοήτευση, τον αναχωρητισμό στο στενά προσωπικά προβλήματα. Ανάλογα προβλήματα που ζούμε σήμερα δεν είναι καινούρια, βέβαια απαιτείται και καινούρια πείρα για την επίλυση. Η πορεία οπωσδήποτε της ταξικής πάλης στην Ελλάδα με τα σκαμπανεβάσματά της, την περίοδο 18-49, επηρεάστηκε από τη στρατηγική του κόμματος και της ΚΑΠΑΔΕΛΑ. Προβλήματα και λήψεις στη στρατηγική του κόμματος εμφανίζονταν και τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του.
που είχαν την εξήγησή τους από την ιδεολογική ανομογένεια στην αρχική του σύνθεση, όμως το μη στην αλλίωση της επαναστατικής στρατηγικής του κόμματος αποτέλεσε η έγχυρη ολοβέλεια της κριτικής επιτροπής του 1934, σε μια περίοδο που το κόμμα μας είχε ξεπεράσει την βρεφική του ηλικία. Αναφερόμαστε στην αλλαγή στρατηγικής ως προς το χαρακτήρα της επανάστασης που από σοσιαλιστική μετατράπηκε στην διαδικασία δύο στρατείων, την αστικοδημοκρατική και τη σοσιαλιστική. Οδήγησε έτσι στην αντίληψη συνεργασίας με ρεφορμιστικές και οπορτουνιστικές δυνάμεις και αστικές, στην υποβάθμιση ή και την απώλεια της ουσιαστικής αυτοτέλειας μέσα σε πολιτικά μέτωπα συνεργασίας. Ο πυρήνας της λαθρεμένης στρατηγικής αποκαλύφθηκε ξεκάθαρα τη δεκαετία 40-50. Ήταν η πιο κρίσιμη δεκαετία του 20ου αιώνα που ξεκίνησε με την τριπλή ξενική κατοχή στα πλαίσια του δεύτερου παγκόσμιου περιοριστικού πολέμου, τη γερμανική, ιταλική και βουλγαρική, καθώς κατά τις μέρες της απελευθέρωσης δημιουργήθηκε στην Ελλάδα επαναστατική κατάσταση. Δηλαδή εκείνες οι αντικειμενικές συνθήκες που το κόμμα πρέπει να ανταποκριθεί στο ιστορικό του καθήκον, να καθοδηγήσει το εργατικό και λαϊκό κίνημα στη νίκη της εργατικής εξουσίας. Η μη κατανόηση της επιναστατικής κατάστασης και του καθήκοντος του κόμματος, οδήγησε το ίδιο το κόμμα και το εργατικό κίνημα να γίνει ο στόχος τρομοκρατικής δολοφονικής αντεπίθεσης, της κλονισμένης αρχικά αστικής τάξης και τελικά στην επαναθεμελίωση της εξουσίας της. Ο Δεκέμβρης του 1944, τη διάρκεια της μέρας και ο τρίχρονος αγώνας της Δουσουέφα Ντός ήταν επιβεβλημένοι και δικαιωμένοι, καθώς το κόμμα, όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με το δίλημα, υποταγή ή αντεπίθεση, διάλεξε και σωστά του δεύτερου. Η λαθρεμένη στρατηγική έβρισκε την άμεση αντανάκλασή της και στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, είναι φυσικό. Αξίζει να διαβάσετε την εκτίμηση του δοκιμίου, δεν θα την πω αναλυτικά, για το Μάιο του 1936 εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ενώ τη μια μεριά η Κεντρική Επιτροπή εκτίμησε τα γεγονότα ως μιας ανώτερης μορφής επαναστατικής πάλης, ζητούσε μάλιστα το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης να εξελιχθεί σε παραδοσιακό, ταυτόχρονα έκανε κριτική στους κομμουνιστές συνδικαλιστές της ενωτικής ΓΕΣΕ στο πώς διαχειρίστηκαν τις επαφές και τις διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση και τη ΓΕΣΕ, τι προϋποθέσεις και εγγύησεις ζήτησαν για την κατοχύρωση των συμφερόντων των εργαζομένων. Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζονταν στις προσωπικές ευθύνες, αφού κυριαρχούσε στην πολιτική η λογική του ενιαίου μετόπου με σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις. Αναλογίες μπορούμε να δούμε και στην καθοδήγηση από τη σκοπιά του κόμματος του εργατικού κινήματος στα αστικά κέντρα μετά την Βάρκηζα, και ενώ είχε αποφασιστεί η συγκρότηση του Δημοκρατικού Στρατού. Έχοντας δώσει στο χαρακτήρα του Δημοκρατικού Στρατού το στόχο πίεσης και τη δημοκρατική ομαλότητα, περιορίστηκε ο έντονος αγώνας των γονών με κυρίως αρκωτική κοινωνική σύνθεση, ενώ ο βασικός προσανατολισμός στα αστικά κέντρα ήταν ο συνδικαλιστικός αγώνας για οικονομικές και δημοκρατικές διεκδικήσεις. Όταν συνειδητοποιήθηκε η ανάγκη να βελτιωθεί η κοινωνική σύνθεση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας με εργατικές δυνάμεις, η κομματική οργάνωση Αθήνας δήλωσε αδυναμία μεταφοράς δυνάμεων, αφού ο ταξικός αντίπαλος είχε επιφέρει πλήγματα και στο κόμμα και στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά και η ίδια δεν είχε επιχειρήσει μια τέτοια προετοιμασία. Στα χρόνια του ένοπλου αγώνα του ΔΟΣΟΕ πραγματοποιήθηκαν ορισμένες απεργίες στην Αθήνα, Πειραιά, στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Πάτρα, την Καλαμάτα, στη Θεσσαλονίκη, στο Αγρίνιο, την Νάουσα και στην Έφεσα από ορισμένους κλάδους. Στη συνέχεια όμως, με κατεύθυνση του κόμματος, έγινε συμφωνία ανάμεσα στον Εργάς. Ο Εργάς έφερνε η καθιερημένη ταξική διοίκηση της ΓΕΣΕ, τα σωματεία που την απάρτησαν, ονομάστηκαν Εργάς. Έδωσε λοιπόν κατεύθυνση για συμφωνία ανάμεσα στον Εργάς και την νόθα διοίκηση της ΓΕΣΕ για διορισμό από το Πρωτοδικείο Προσωρινής Εκτελεστικής Επιτροπής. Η συμφωνία αυτή δεν ήταν κεραυνός ελευθερία. Ήταν καρπός της επιλογής του κόμματος για τη συνδικαλιστική ενότητα. Το Πρωτοδικείο βεβαίως διόρισε μια διοίκηση, στην οποία δεν κινήθηκε ο πραγματικός συσχετισμός δυνάμεων, διορίστηκαν 15 εργατοκάπηλες του ΜΕΚΣΗ και 6 από τον Εργάς. Έτσι, ο Εργάς, και πολύ σωστά, με την καθοδήγηση του κόμματος, κατήγγειλε τον διορισμό και αποχώρησε τη συμφωνία.
Οι αγώνες συνεχίστηκαν από το 1949 από ορισμένους κλάδους, που είχαν όμως κυρίως συνδικαλιστικά αιτήματα, πράγμα που αποτύπωνε την υποχώρηση του κινήματος και την έλλειψη προετοιμασίας να δρά και σε συνθήκες ένοπλου αγώνα. Ένα από τα χαρακτηριστικά βασικά συμπεράσματα του δοκιμίου είναι ότι τόσο στην περίοδο της κατοχής όσο και του Δημοκρατικού Στρατού δεν εξασφαλίζονταν η λειτουργία των κόμπων ώστε αυτές να μην χάνονταν μέσα στα σχήματα του ΡΑΜ και ΕΛΑΣ, ενώ ανάλογο πρόβλημα εμφανίστηκε και στον ένοπλο αγώνα και είχαν χαλαρώσει τα κριτήρια για την εισδοχή των μελών. Το πρόβλημα μεγενθύνονταν γιατί δεν εξασφαλίζονταν η συλλογική λειτουργία της ίδιας Σχετικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου, που αυτή βεβαίως δεν πρέπει να χάνεται, αλλά πρέπει να προσαρμόζεται με την κατάλληλη προετοιμασία της οποιασδήποτε συνθήκης, χωρίς βεβαίως να παραβιάζει τη διαρκή της συνωμοτικότητας στις πολεμικές συνθήκες και στην εμφύλια ταξική αναμέτρηση. Η υποχώρηση του συσχετισμού δυνάμεων, οι συνθήκες μέσα στις οποίες δρά ένα κομμουνιστικό κόμμα, οπωσδήποτε απαιτούν προσαρμογές στις μορφές πάνης, στη γραμμή συσπήρωση μέσα στο κίνημα, στην ιεράρχηση των ετοιμάτων, αλλά με τρόπο που δεν σπάει η αλυσίδα του αγώνα που κατευθύνεται για την εργατική εξουσία, δεν αδυνατίζουν οι αρχές λειτουργίας. Πουθενά και ποτέ στον 20ο και 21ο αιώνα δεν επιβεβαιώθηκε η διάσπαση της επαναστατικής διαδικασίας σε δύο στάδια, η πολιτική συνεργασία με μικροαστικές οπορτουνιστικές ως και μερίδα των αστικών δυνάμεων στο όνομα του αντιφασιστικού ή φιλοκοινωνικού μετώπου ή της δημοκρατικής ομολόγησης. Αποδείχθηκε καταστροφική η διάχυση κομμουνιστικών κομμάτων σε μέτωπα πολιτικής συμμετοχής και πολύ περισσότερη συμμετοχή σε κυβερνήσεις στο έδαφος του καπιταλισμού. Άλλωστε, αυτός είναι και ο στόχος των πολιτικών συμμετοχών. Σήμερα έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να αξιοποιούμε τα διδάγματα της ιστορικής μας πείρας ώστε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην πρόθεση της επαναστατικής στρατηγικής και στη διαπάλη με τις αντιλήψεις και τις πρακτικές του αναθεωρητισμού και του οπορτουνισμού, του φόβου, της αμηχανίας. Γι' αυτό επανειλημμένα, και θα το κάνουμε και στη συνέχεια, απευθυνόμαστε στους σημερινούς αγωνιστές, σε μια περίοδο που αποδεκεί επίσης θυσίες και ανιδιοτέλεια, τεράστια ιδεολογική και προσωπική αντοχή, αφού δρούμε σε συνθήκες υποχώρησης του κινήματος, σε συνθήκες κρίσης και αυξημένων προσωπικών και οικογενειακών αναγκών. Ωστόσο, πρέπει με πείσμα και καθαρικότητα, παρά την έλλειψη εμφανών αποτελεσμάτων, να δουλεύουμε με επίγνωση της σημασίας της καθημερινής επαναστατικής πολιτικής δράσης σε οποιασδήποτε συνθήκες, επαναστατικής εννοώ στην ουσία της, με σιγουριά, όπως έγινε και η διακήρυξη της Σχετικής Επιτροπής για τα 100 χρόνια, οι ανώδυνοι καρποί σίγουρα θα δεμάσουν με τιμότητα να ανταποκριζόμαστε στις οποιασδήποτε εξελίξεις και τα γυρίσματα των καιρών. Με αυτή την έννοια, από αυτό το ρήμα, σας καλούμε να μελετήσετε το δοκίμιο. Δεν είναι βουνό. Μπορεί κανείς να ξεκινήσει από ορισμένες περιόδους που έχει ενδιαφέρον και ερωτήματα. Δεν είναι κάτι που διαβάζεται μόνο ρούφι. Παρά την κριτική αποτίμηση της στρατηγικής μας, πρέπει να κρατήσουμε ένα πράγμα. Ότι η ηρωική εθνική αντίσταση, που ήταν συνέχεια των ταξικών αγώνων που οργάνωσε και στήριξε το κόμμα μας στο Μεσοπόλεμο, οι τυρετής μέρες του Δεκέμβρη του 1944 και ο τρίχρονος αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, αποτέλεσαν το πιο γερό υπόστρωμα συνείδησης στις συνθήκες της Αντεπανάστασης την περίοδο 1999, που συνέβαλαν το ΚΚΕ να κρατηθεί όρθιο παρά τις απώλειες, να περάσει αργά και στην αρχή και σταθερά πιο γρήγορα στην πορεία στην αποκατάσταση του επαναστατικού του κρατέρα. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, αν υπάρχουν, ναι. Το δοκίμιο ιστορία του κόμματος αναφέρονται οι δύο γραμμές του εργατικού κίνητου και του ομιλία. Ταυτόχρονα σήμερα βλέπουμε ότι αυτό αναλαμβάνεται κάπως. Είναι παράδειγμα τώρα του συνδέεται με τη ΔΕΕ. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες ομοιότητες από τότε και τώρα. Τι συμπεράσματα μπορούμε να πούμε. Κοίταξε, βεβαίως οι δύο γραμμές είναι. Η αστική και η εργατική, ας το πω, όπως συνεκφράζεται το κόμμα μας
το δυο προθυμένο φλατζέρα της τάξης ή ας την κοιτάξει και τα επιτελεία της. Εδώ όμως θέλει να προσέξουμε, γιατί μέσα στη συνείδηση του κόσμου αυτές οι δύο γραμμές χάνονται πιο πολύ τίποτα. Άμα ήταν μέσα στο εργατικό κίνημα αυτές οι δύο καθαρές γραμμές, η διαπάνη θα ήταν πιο εύκολη. Στη συνείδηση είναι αυτή η αντίθεση στη συνείδηση των εργατοϋπαλλήλων, αντανακλάται πολύ πλευρά. Και ως αναθεωρητισμός και ως ρεφορμισμός και ως οπορτουνισμός και ως αναρχισμός μπορεί να μην έχουν έκταση αυτά και κυρίως ως... πώς το τώρα. Τίποτα δεν γίνεται, θα το ακούτε. Δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει αναγκαστική λύση. Αυτό είναι το κυριότερο. Και μπορεί να το ακούσεις από μεγάλο μέρος της εργατικής τάξης. Κοιτάξτε να δείτε. Οπωσδήποτε. Αν δει κανείς τους συνδικαλιστικούς αγώνες την περίοδο του Μεσοπολέμου, δηλαδή λέμε, Μεσοπόλεμος του 20-39. Θα δει κανείς, μπορεί να εντυπωσιαστεί κιόλας, άμα διαβάσει και πιο αναλυτικά, μαζικές κινητοποιήσεις, τώρα δεν έπαιρνε μέρος όλη η εργατική τάξη, μακάρι δεν έπαιρνε, ένα σημαντικό μέρος. Με πολύ ανεβασμένες μορφές πάλις υπήρχαν εργατικές κινητοποιήσεις και απεργίες που κατέληγαν με νεκρούς. Αν θυμάμαι καλά, μία απεργία που έγινε των μεταλλορύφων για να υπάρξει κοινωνική ασφάλιση, είχε 8 νεκρούς. Αντιμετώπιζαν την αστυνομία μέχρι και το στρατό, υπόθηκε ήδη. Μέχρι και το στρατό βάζει να κάνει. Βεβαίως, οι μορφές πάλης ήταν συγκρουσιακές. Τα αιτήματα ήταν άμεσα αιτήματα. Αλλά οι μορφές πάλης συγκρουσιακές. Σήμερα, η κατεύθυνση του κινήματος, τα ίδια τα πράγματα. Μιλάμε τώρα κυριολεκτικά για το σήμερα. Βεβαίω το εργατικό κίνημα, το συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπορεί να αναπαράγει το πρόγραμμα του κόμματος και τις θέσεις του κόμματος. Γιατί μέσα στα συνδικάτα αντικειμενικά ανήκουν όλοι οι εργατοϋπάλληλοι. Είναι εξάρτητα πώς είναι γραμμένοι τώρα. Από την πλευρά τη δική μας πρέπει να φροντίζουμε και εδώ θέλει επιτελικότητα, θέλει, είναι σύνθετο και δύσκολο έργο. Να φροντίζουμε να ανεβαίνει πλήρα των εργατοϋπαλλήλων έτσι που να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να αντιπαλέψουν το ίδιο το σύστημα. Όχι μόνο να διεκδικούν από την εργάστηση κυβέρνηση. Τώρα, παλιότερα, είχε αγώνες κατά της εργοδοσίας. Σήμερα σκέφτομαι ότι είναι πιο περιορισμένοι οι αγώνες κατά της εργοδοσίας. Και είναι πιο εύκολο να γίνει ένας γενικός αγώνας με ένα γενικό έτοιμο. Γιατί σε ένα εργοστάσιο μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα. Σημαίνει απόλυση. Ο Λένιν έλεγε πρέπει να φύγουμε από τους αγώνες που γίνονται κατά εργοστάσιο. Και σήμερα έχει περιπτώσεις. Υπάρχουν εργάτες που παίρνουν μέρος στις γενικές κινητοποιήσεις, αλλά μέσα στο ίδιο τους το εργοστάσιο δυσκολεύονται καθόλου. Το κυριότερο, εμείς ύστερα η ανάγκη, οι ανάγκες των εργατών σήμερα δεν είναι οι ίδιες με την περίοδο που αναφέρομαστε 18-48. Παλιά που πάλευα για το ψωμί, για το μεροκάματο. Οι ανάγκες σήμερα της εργατικής τάξης σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν είναι πολύ περισσότερες. Μισθός, παιδεία, υγεία. Τότε παιδεία δεν είχε ούτε ο ίδιος, δεν έστανε ο εργάτης το παιδί του στο πανεπιστήμιο, ήταν ο ίδιος αγράμματος. Για να μην λέω λεπτομέρειες, επειδή τα λέμε συνέχεια αυτά, σήμερα το κίνημα δεν μπορεί. Πρέπει να κινηθεί με βάση τις δυνατότητες που δημιουργεί ο ίδιος ο καπιταλισμός για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, της επιστήμης. Αλλά έχει και την εξουσία τους. Αυτός τα διοικεί, αυτός τα οργανώνει. Έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες να ζήσει καλύτερα. Ύστερα υπάρχει κι άλλη πλευρά. Ζήσαμε τον σοσιαλισμό του 20ου αιώνα. Βεβαίως εμείς ασκήσαμε κριτική. Και βεβαίως ανακόπηκε. Ανακόπηκε η οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν οι θετικές κατακτήσεις. Υπάρχει το θετικό του παράδειγμα.
Αυτή και η κριτική που κάνουμε εμείς είναι από τη σκοπιά ενίσχυσης του σοσιαλισμού και από τη σκοπιά της κατάργησης του, γιατί ήταν εδαφικό να παλεύεις, είναι τοπικό να παλεύεις γι' αυτό. Άρα ο αγώνας σήμερα έχει πολύ περισσότερες απαιτήσεις. Απ' την άλλη μεριά και η αστική τάξη, συνδοφημή μου πείτε τώρα, η ελληνική αστική τάξη, αλλά και η παγκόσμια αστική τάξη, και αυτή έχει όχι μόνο τα μέσα, αλλά έχει πολύ επιτελικά μελετήσει το ζήτημα καρότο και μαστίγιο. Πάρα πολύ επιτελικά. Δεν είναι η αστική τάξη της περίοδου 20 και 30. Εδώ ολόκληρα πανεπιστήμια δεν τα βάζω. Δεν βάζω όμως τους καθηγητές στο ίδιο του βάλει. Δεν βάλει πλειοψηφία σήμερα των επιστημόνων στην Ελλάδα. Βοηθάει αυτό τη χειραγώγηση της εργατικής τάξης και την ενσωμάτωσή της με πολλούς τρόπους και μέσα από την ίδια την επιστήμη και με τις πολιτικές καμπάνιες κτλ. Και την άλλη μεριά έχει λοιπόν από τη μια μεριά το μείον. Ανατροπή του σχετισμού δύναμης, παγκόσμια υποχώρηση του κομμουνιστικού κινήματος της ταξικής πάλης. Το σοσιαλιστικό σύστημα δεν υπάρχει σήμερα να ασκεί μια ελεκτική επιρροή αντίθετα. Υπάρχει και όλα ένα αντισοβιετισμό, αντισοσιαλισμό κτλ. Αλλά και από την άλλη πλευρά έχει και ένα άλλο όπλο στα χέρια σου. Τα διέξοδα και τις αντιθέσεις και αντιφάσεις που γεννά και να παράγει το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Και αυτό πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Στις αρχές του 90, τι λέγανε, ότι τώρα τέλειωσε ο ψυχρός πόλεμος, τέλειωσε ο διπολισμός που τα πάντα καθορίζει, τα λείπα Σοβιετική Ένωση και μας χώριζε στη μέση και μπαίνουμε στο λαφρό της δημοκρατίας. Πολλαπλασιάστηκαν οι πόλεμοι, πολλαπλασιάστηκαν οι ανταγωνισμοί. Αυτά που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πρώτα τα δικαιολογούσαμε ότι προερχόταν όλες οι δυσκολίες από την αντίθεση καπιταλισμού-σοσιαλισμού. Τώρα που ο καπιταλισμός είναι παγκόσμιος. Παγκόσμιος δεν έχει αντίπαλο σύστημα. Βεβαίως αντίπαλο στην εργατική τάξη, αλλά αυτή είναι συμποχώρηση. Και έχει τεράστιες αντιφάσεις και δυσκολίες. Ένας κορονοϊός ήρθε και λένε πού θα πάει η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η Σοβιετική Ένωση είχε τις μεγαλύτερες καταστροφές. Και μέσα σε λίγα χρόνια ξαναβγήκε δίπλα στη δεύτερη δύναμη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ τώρα ένας κορονοϊός και συνεδριάζουν πάντα και λέει καθήκαν, όμως πάει ο κορονοϊός. Και παγκόσμιο τώρα, άμα είναι ένας ιός με. Δεν είμαστε λοιπόν στην ίδια φάση. Γι' αυτό εδώ θα έλεγα να διαβάσετε το 20ο συνέδριο. Τα αντίστοιχα κομμάτια που βάζουμε. Είναι και μια καλή προετοιμασία για να υποδεχθούμε να πάρουμε μέρος όλοι ενεργά, πέρα από μέλη στελέχη και οι φίλοι μας, ενεργά και στη συζήτηση όταν θα προετοιμαζόμαστε για το 21ο συνέδριο. Ο φωτισμός πολλές φορές ουσιαστικά μας, σαν πρέπει τις δράσεις που ρίχνουν στο κόμμα και λοιπά, μας κρίνει σχετικά με την διαγραφή του Άρη Βελουπιώτη. Σχετικά με την διαγραφή λέω, του Άρη Βελουπιώτη και με τις συνθήκες που υπήρξαν το 45 κατά τη διαγραφή του, αλλά και το γεγονός ότι άρχισε από μέρους μας η πολιτική του και η κομματική αποκατάσταση. Γενικά θεωρούμε σωστές τις συνθήκες που υπήρξαν κατά τη διαγραφή του και για ποιο λόγο άρχισε τόσο πολύ όσο μας λένε τέλος πάντων αυτή η πολιτική και η κομματική αποκατάσταση. Καταρχήν πρέπει οι οπορτουνιστές, γιατί έχουν παρακολουθήσει τι έχουν γράψει στην αρχή και λένε, να μας πούνε το εξής πράγμα. Γιατί από μια μεριά μας λένε υπογράψατε τη συμφωνία της Βάλτιζας, άμα θέλουν να μας χτυπήσουν, και από την άλλη μεριά λένε είναι σωστή η γραμμή του Κουμπουέ στην καταρχή. Να μας εξηγήσουν τι από όλα είναι το σωστό. Εμείς ασκούμε κριτική στη στρατηγική του κόμματος, στην κατοχή. Ή τουλάχιστον τότε δεν εκτίμησε στις μέρες του Οκτώβρη του 1944 την επαναστατική κατάσταση. Οπότε είχε τη δυνατότητα να αλλάξει την επιλογή. Είχε στα χέρια του τη δύναμη. Δεν υπήρχε εθνικό στρατό, η αστική τάξη ήταν αποδεριοργανωμένη, ακόμα τα εργαστικά κόμματα ήταν έξω από την Ελλάδα. Είχε ένοπλο στρατό, εξοπλισμένο λαό.
είχε κύρος, είχε επιρροή. Δεν λέμε ότι όλος ο λαός ήταν με τον κομμουνισμό, αλλά. Και πρέπει να σε εξηγήσουν οι οπορτουνιστές και οι μεταγλωτισμένες οι σοσιαλδημοκράτες και τη σοσιαλία. Να μας πούμε, ή η κατοχική γραμμή ήταν. Ήταν σωστή ή λάθος, αυτοί λένε ότι ήταν σωστή. Εμείς οι μονοπικοί κρίνουμε τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί αργήσαμε. Καταρχήν, όπως ξέρετε, η ιστορία γράφεται μετά. Τώρα θα μου λες για ένα συγκεκριμένο γεγονός για τον Λεωφιό, την αλήθεια, γιατί μπορούσε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία γράφεται μετά. Και εγώ είμαι βέβαιη, όταν θα γραφτεί η ιστορία, ας πούμε, της περίοδου 1991 και μετά, θα γραφτεί αφού παρέχει ο χρόνος, αφού από τις ταλαιοφωνητάσεις και εξελίξεις. Μπορεί αυτοί που θα γράψουν την ιστορία να κάνουν κριτική και σε ορισμένα πράγματα που γίνανε μπορούσαν να γίνουν καλύτεροι, μπορούσαν να γίνουν έτσι. Δεν ξέρεις όταν γράφει την ιστορία. Γιατί υπάρχει η εκ των υστέρων πείρα, η ορίμανση του κόμματος. Καταλάβατε το πρόβλημα. Καταρχήν, ποιο ήταν το πρόβλημα. Αργήσαμε, αλλά το κόμμα υπέρεσε πολλές περιπέτειες, πρώτα απ' όλα. Καταρχήν, δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει τη σωστή στρατηγική. Έφτασε στο σημείο να αυτοδιαλυθεί το 58. Το 68 δηλώθηκε το γνωστό πρόβλημα. Δηλαδή, το κόμμα έξω από την Ελλάδα, παράδειγμα, έτσι, δεν άνωσε και την καθοδήγηση έξω από την Ελλάδα. Δηλαδή, υπήρχαν διαμορφωμένες αντικειμενικές συνθήκες και με δική μας ευθύνη, αλλά και οπωσδήποτε, όχι μόνο δική μας, που δυσκόλευαν τη συγγραφή της ιστορίας. Θα πρέπει να σας πω και ένα άλλο πράγμα. Από το 1974 και μετά αποφασίστηκε τότε από το κόμμα να γραφτεί η ιστορία. Γράφτηκε ένα πρώτο μέρος, δηλαδή 1918-1949. Δεν είχαμε καν τα αρχεία. Τα αρχεία του κόμματος, η ιστορία με τι αρχεία. Και τα αρχεία δεν τα είχαμε, ήταν στο εξωτερικό. Δεν το κόμμα τα παράνομα, πρώτο το αρχείο στο εξωτερικό. Γενικά ήταν μια τεράστια δουλειά. Εκεί την κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση της ιστορίας, στην οποία γίνονταν και κριτική και τα λοιπά σε ορισμένα πράγματα. Μας είδε το 89-91. Το 91 έχεις κάτι που δεν ήσουν εντελώς απαιτήρωση. Στο μικρό λόγο μου απαιτήρωση. Τη νίκη της αντεπανάστασης. Τότε σκεφτήκαμε, όχι γιατί είμαστε έξυπνοι, αλλά γιατί έτσι πρέπει να σκεφτείς, ότι εδώ χρειάζεται μια βαθύ περιεκτίμηση. Αυτή δεν γίνει εύκολα. Πήραμε στα χέρια μας το αρχείο, το φέραμε από το εξωτερικό. Αρχιακή δουλειά έχουν κάνει και αυτοί οι επιστήμονες. Δεν τους υποτιμάτε. Γιατί και αυτοί πήραν αρχεία από τα πρώην αρχεία των σοσιαλιστικών χωρών. Πήραν τα κρατικά αρχεία, πήραν η αρχεία που έπρεπε να μελετήσει. Η ιστορία δεν μπορεί να γράφεται με τις αναμνήσεις. Ούτε να είναι η συγγραφή προηγούμενων ντοκουμέντων. Να πάρουμε χρηστικά τα ντοκουμέντα και να πούμε τι. Όχι. Γράφεται κάθε μέρα η ιστορία, η εκτίμηση ξέρετε μετά. Δεν ξέρω εσύ το φίλο, αν μπορούσαμε να τα κάνουμε πιο νωρίς, έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Τώρα για τον Άκτο με τον Περίπτωρο. Το 2011, αποκαταστάθηκε ο Βενιχιώτης πολιτικά, αλλά δεν έγινε μέλος του κόμματος. Τι επιδρούσε τότε, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, ξεκίνησε και πήγε στη σχόλη. Τι επέδρασε τότε. Επέδρασε το γεγονός ότι παραβίασε μία απόφαση. Όταν ξαναρχίσαμε το διακείμενο αυτό που συζητάμε σήμερα, είχαμε στη διάθεσή μας και αρχεία. Ποιο άλλο στα οποία βγήκε το εξής πράγμα. Δεν υπήρχε συλλογική απόφαση. Δεν μπορεί να πεις δηλαδή ότι παραβίασε μία συλλογική απόφαση.
που είχε πάρθει συλλογικά. Οι αποφάσεις εκείνη την περίοδο πάθηκαν, έκαναν μία σύνση, περνούσαν, άλλα μέλη του πολιτικού γραφείου ήταν στο βουνό, οι άλλοι ήταν στην Αθήνα, δεν υπήρχε επικοινωνία, ανάμεσα στο βουνό και στην Αθήνα. Παίρνονταν οι αποφάσεις με δύο-τρεις ανθρώπους. Επομένως, κατέληξε η διάσκεψη να αποκατασταθεί και ο μέλος του κόμματος, γιατί δεν κίνησε μέσα στις συλλογικές, ας πούμε, διαδικασίες και ο ίδιος βρήκαμε και καινούργια στοιχεία, προσπάθησε να έρθει στη συζήτηση και να φέρει το ζήτημα. Δηλαδή, με αυτή την έννοια, έτσι η ιστορία, όσο λέω, τώρα που τώρα ετοιμάζουμε την περίοδο 1967-1974 και στη συνέχεια 1994-1991. Ψάχνοντας αρχεία, και όχι μόνο δικά μας, αλλά πηγαίνοντας στο εξωτερικό να δούμε αρχαία, έχουμε μια σκαλή πολλά αρχαία, μπορεί να βρεις κάτι που μπορεί να σε αναγκάσει να ξαναδείς ένα ζήτημα που το έχεις δει. Άμα δεις από εκεί, άμα βρουν στοιχεία, δεν έχεις μέρα. Γιατί δεν τα έχουμε όλα στα χέρια μας, μας λείψουν. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο να τελειώσω. Σε αυτές τις εκδόσεις που κάνουμε λέμε δοκίμιο. Δεν λέμε ιστορία. Παρότι έχουν εγκριθεί από πανελλαδικές ίδιες σκέψεις. Γιατί το λέμε δοκίμιο? Γιατί μπαίνει η συζήτηση. Αύριο μπορεί μέσα από τη συζήτηση που γίνεται με ημερίδες με τον μετάλλο ή να προκύψουν και καινούργια διθύματα. Δηλαδή, λέμε δοκίμιο. Το δοκίμιο καταλαβαίνετε είναι κάτι λιγότερο από το να πεις η ιστορία του ΒΟΒΕ. Δηλαδή, εντάξει, αργήσαμε. Ξέρω, είναι σχετικό ειδικά για αυτά τα ζητήματα της περιόδου. Τις κατοχές. Αυτά έπρεπε να έχουν λυθεί σύντομα για να μην ξαναπεί. Έπρεπε να έχει λυθεί στη δεκαετία του, έστω στο 7ο συνέδριο. Να μπει σε βάθος η πανεξέταση, αυτή η δεκαετία βασάνισε το κόμμα και στη δεκαετία του 50. Ο Λέμι προσπάθησε να κάνει διαχωρισμό μεταξύ κόμματος και συνδικάτων. Μπορείς να κάνεις κάποια να μας φέρεις κάποιο παράδειγμα, να κάνετε λάθος για παράδειγμα στο σύγχρονο του Αντιμετρία, στο Μερίδη. Καταρχήν, τέθηκε αυτό το θέμα στην ομιλία, για να σας πω. Γιατί όταν μιλάμε για την ιστορία, πότε από τώρα, δεν μιλάμε για τα καθήκοντά μας σήμερα, αυτά τα λέει το συνέδριο, τα λέει και την βιογραφή, τα λέει και διασκέψεις. Είναι σωστό να έχουμε μία εικόνα της ιστορικής εξέλιξης μιας συζήτησης. Τα σωματεία, τα συνδικάτα, οι διάφορες γραφές προϋπήρχαν του κόμματος και είναι φυσιολογικό. Δεν έγινε πρώτα το κόμμα και μετά τα συνδικάτα. Υπήρχαν ενώσεις και τα λοιπά, μερικά ήταν και συντεχνιακά, αλλά υπήρχαν. Θα τα δείτε στο δοκίμιο. Είναι μεγάλη κινητοποίηση. Και μάλιστα, το πρώτο ελευθερικό κέντρο που έγινε στην Ελλάδα ήταν στον Βόλο. Μετά έγινε Πειραιάς. Και μάλιστα, τι γινόταν? Η δράση των συνδικάτων έβγαζε την αντικειμενική ανάγκη τη σύνδεση κόμματο. Α πούμε, στο εργατικό κέντρο Βόλου κάνανε ολόκληρε συζητήσει για το αν υπάρχει Θεό ή όχι. Για θέματα φιλοσοφία. Κοιτάξτε, δεν είναι για γέλια. Δεν σα μαλώνω που γελάτε. Ή παίρναν θέσει. Δρούσαν, α πούμε, γιατί φαινόταν αυτή η ανάγκη. Αυτή η ανάγκη έλειπε το κόμμα. Επομένως, και η πρώτη διεθνής τι έγινε, από εργατικές ενώσεις έγινε. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να επιβιώσει η πρώτη διεθνής που είδε σε ρομάξει το έγκαιρ. Από εργατικές οργανωμένες, ας πούμε, συνδικαλιστικές ομάδες και πολιτικές. Ο Λέρι λέει ότι εδώ πρέπει να θέλετε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο είναι το πρώτο πολιτικό πρόγραμμα που φτιάχτηκε και μόνο η ύπαρξη πολιτικού προγράμματος παρέπεμπε στην αναγκαιότητα κόμματος. Και η πρώτη διεθνής κάπως έτσι με εκείνες τις δίκες αυτό βασάνιζε τον Μάρξ, ας πούμε, και τον Έλληνα.
ο Λένιν, όταν διακοφόβραζε στην Ρωσία και η αστική επανάσταση, λέει ότι εδώ πρέπει να φτιάξουμε κόμμα. Εκεί πέρα έγινε μια πολύ μεγάλη διαπάλη. Αυτά θα μπορείτε να τα βρείτε στο στάματο του Λένιν. Ολόκληρη διαπάλη. Έδωσε διαπάλη με τους λεγόμενους οικονομιστές. Αυτοί λέγανε πολιτικός αγώνας είναι οικονομικός. Δηλαδή ο οικονομικός μισθούς, μεροκάματα και ολοκάματα τα λοιπά. Στην προσπάθεια αυτή ο Λένιν πάει να επεξεργαστεί τις ιδέες του κόμματος. Και εκεί λέει τα σωματεία είναι αυτά, είναι για τους αγώνες, για τα οικονομικά, για τα άλλα ζητήματα. Τα ζητήματα τώρα της εποχής, την Τζαρική Ρωσία ήταν παράνομα ακόμα για τα σωματεία. Και εδώ χρειάζεται ένα κόμμα το οποίο θα εκφράσει τα συμφέροντα της εργατικής τάξης σε σκοπιά του να πάρει την εξουσία. Και όχι απλώς να λύνει αυτά τα ζητήματα. Και κάνει διάφορους προβληματισμούς. Προβληματισμούς έκανε και με τη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης. Είπα μια φράση που λέει ότι τα συνδικάτα γίνονται σε κλαδική βάση, έτσι είναι. Ο Λένιν λέει, το κόμμα δεν μπορεί να κάνει τέτοιες διαιρέσεις. Με ποια έννοια το λέει. Καταρχήν είναι και η πρώτη αντίληψη που αναφέρει ο Λένιν για το κόμμα. Ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί, είναι στα πρώτα βήματα. Και η θεωρία για το κόμμα πρέπει να εξελίσσεται. Τι εννοεί ο Λένιν, ότι το κόμμα κομμουνιστικό δεν θα είναι κόμμα των οικοδόμων, των, πώς το λένε, των χτιστών, των, των μεταναλωγικών κτλ. Πρέπει να εκφράζει τα συνολικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει θέση κατά κλάδο, κατά περιοχή, κατά περιφέρεια. Ή αν θέλετε, εγώ να το πω παραπέρα. Την εποχή του Λένιν δεν υπήρχαν αυτά τα στρώματα που εμείς σήμερα τα θεωρούμε συμμάχους της εργατικής τάξης, τους φτωχούς, ας πούμε, αυτοαπασχολούμενους, που τώρα είναι έμποροι επιστήμονες πάρα πολύ. Τώρα είναι μεγάλος αριθμός των επιστημόνων που δουλεύουν σαν ελευθεροεπαγγελματίες με συνθήκες και αμοιβές κοντά στους όρους ζωής της εργατικής τάξης. Βεβαίως επιδιώκει μέσα στο κόμμα να σταθεροποιήσει και εργάτες και αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, άλλους επιστήμονες, μισθωτούς επιστήμονες κλπ. Γιατί είναι να ανταποκρίνεται στη σημερινή σύνθεση της κοινωνίας. Αλλά όλοι μαζί, ο εργάτης δεν μπορεί να σκέφτεται μόνο την εργατική τάξη, πρέπει να σκέφτεται και τους συμμάχους του. Ο ΕΒΕ δεν μπορεί να σκέφτεται μόνο τους ΕΒΕ. Καταλάβετε, ως κόμμα δηλαδή, είσαι κόμμα της εργατικής τάξης, που όμως επιδιώκεις να ήδη η εργατική τάξη να εκφράσει και τα συμφέροντα και τον άλλο τρομάτι. Αυτές οι συζητήσεις που έκανε ο Λένιν έχουν θεωρητικό βάθος για εκείνη την εποχή. Αυτό τώρα, επειδή ήταν και ταχύτατες οι εξελίξεις, δεν μπορώ να πω ότι μελετήθηκαν. Γιατί γίνεται το ΣΕΚΕ και βάζει τη ΓΕΣΕ, η οποία είναι συνδικαλιστική οργάνωση, πάρει στη συνεδρίαση του ΣΕΚΕ, έπαιρνε μέρος η ΓΕΣΕ και στη συνεδρίαση της ΓΕΣΕ πήγε να αντιπροσωπεί του ΣΕΚΕ. Υπήρχε μια σύγχυση για τη σχέση κόμματος και συνδικάτων. Κάτι τέτοιο έγινε και στην ΚΑΔΕΛΤΑ αρχικά. Τώρα θα μου πείτε, ήταν τα πρώτα βήματα. Εντάξει. Μέχρι να ξεκαθαριστούν αυτά, το λέω συντροφή γιατί το ζήτημα της δράσης του κόμματος δεν είναι μόνο ζήτημα πρακτικής. Είναι και θεωρητικότατο και πολιτικό και οργανωτικό ζήτημα. Τι χαρακτήρα κόμμα είσαι, καθορίζει και την οργανωτική σου πολιτική. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτό έγινε σε όλο το κομμουνιστικό κίνημα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Σε όλα τα κομμουνιστικά κόμματα μιλάω για την Ευρώπη. Η διάταξη των δυνάμεων γίνονταν. Άρχισε να πολλαπλασιάζονται μάλλον ο αριθμός των οργανώσεων σε εντατική βάση έναντι των οργανώσεων σε παραγωγική. Και μάλιστα σε κόμματα που είχαν δυνάμεις μέσα στην εργατική τάξη και δεν πέρασαν τις περιπέτειες στις δικές μας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Ας πούμε, τι το προκάλεσε αυτό. Κομμουνιστικά κόμματα μεγάλα, όπως το Γαλλικό, το Ιταλικό κτλ. Είχαν τεράστιες δυνάμεις στην τοπική διοίκηση. Ασκούσαν καθήκοντα διοίκηση σε ένα γλύκο του αστικού κράτους. Δεν λέω να μην εκλέγονται, να εκλέγονται. Αυτό μετέφερε τις δυνάμεις και το βάρος της δράσης στο Δήμο. Οι Δήμοι εκεί είχαν υπερδυνάμεις από επιχειρήσεις, είχαν τα πάντα. Όταν αποφασίσανε σαν κόμμα να γίνει ένα διάταξη των δυνάμεων, οι εργατικές δυνάμεις να φύγουν από τις ηλικίες και να γίνουν οι εργατικές κόμπες, λέγανε και τώρα θα είμαστε γεμίθος στο Δήμο, στο έδαφος. Μα και στο έδαφος που έφυγε να δουλεύεις με ταξικό κριτήριο, το λέω αυτά και ίσως σας ζαλίζω, γιατί η οργάνωση και η διάταξη των δυνάμεων δεν είναι ένα πρακτικό οργανωτικό ζήτημα. Έχει έντονες οργανωτικές πλευρές, δεν το συζητάω. Δεν είμαστε μόνο για θεωρητικές συζητήσεις, αλλά έχει θεωρητικό υπόβαθρο. Και όταν το θεωρητικό υπόβαθρο δυνατίζει, τότε δεν έχεις την αποτελεσματικότητα που θέλεις στην οργάνωση της πρακτικής δουλειάς. Γιατί εμείς θέλουμε ενότητα θεωρίες και πράξεις. Όχι θεωρίες μόνο, ούτε μόνο πράξεις. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό. Εγώ θα σας έλεγα να ξαναδιαβάσετε και το πρόγραμμα του κόμματος, αλλά κυρίως έχει ορισμένα κομμάτια και γνωστά συνέδρια, όχι εκεί. Έχει και τα διεθνή και τα λοιπά, τότε τα διεθνή έχει και εξελίξει. Έχει τέτοια κομμάτια σε αυτό το ζήτημα, σχέση κόμματος και μαζικού κινήματος. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικά και ξέρετε πολλές φορές, αυτό ισχύει για όλους μας. Διαβάζουμε κάτι και πιάνουμε ένα ποσοστό από αυτό που διαβάζουμε. Δεν μπορεί να αφομοιώσω. Κανείς δεν αφομοιώνει 100%. Υπάρχουν και φαντάζομαι μέχρι το επόμενο συνέδριο οπωσδήποτε υπάρχει μεγάλη πείρα σε όλο το κόμμα και θα αναπτυχθούν παραπέρα τα κείμενα. Αλλά υπάρχει ζήτημα κατανόησης της σωστής θέσης κόμματος και μαζικού κινήματος. Ανεξάρτητα από τις αντίξωες συνθήκες που δρούμε, γιατί δρούμε σε αντίξωες, κατά τα ψέματα. Υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με την ανάπτυξη του καπιταλισμού, που είναι και το κύριο θέμα της διάλεξης. Για να δικαιολογήσουν την προπαγάνδα, τώρα δεν ξέρω, των οπορτουνιστών, της ίδιας της αστικής τάξης κλπ. Τα χάλια μας γενικώς, λέει ότι ο καπιταλισμός εδώ στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο κανονικός. Ότι αναπτύχθηκε, ας πούμε, κάπως, δηλαδή, με κωδιώκτες, με αλπαχτές, με τέτοια πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο δεν πάμε γενικώς καλά και έχουμε τόσο προβλήματα. Αυτό χρησιμοποιείται στην προπαγάνδα για να πούν ότι αυτό που πρέπει να γίνει δεν είναι να ανατραπεί ο καπιταλισμός, αλλά να καλυτερέψει, ας πούμε, και να γίνει κανονικός. Αυτά πρέπει να σχέση με τον καπιταλισμό. Αυτές οι συζητήσεις εντάξουν την περίοδο της κρίσης. Βγαίνουν τα παπαγαλάκια, πώς σας λέω ότι μπορεί να το πίστευαν αυτοί που τα λένε αυτά. Έτσι έχουν διδαχθεί ενδεχομένως και να τα πιστεύουν. Αλλά πιστεύοντας παραπλανούν για τον κόσμο. Λέγανε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε αστική τάξη. Δεν είναι σαν την αστική τάξη της Γερμανίας, της Αγγλίας κτλ. Έχουμε και μάλιστα αστική τάξη πάρα πολύ έμπειρη. Βεβαίως η αστική τάξη της Ελλάδας δεν έχει τη δύναμη, ας πούμε, που έχει η αστική τάξη της Γερμανίας, αλλά στον καπιταλισμό δεν πρόκειται να υπάρχει ισοδυναμία και ισοεπίπεδο δύναμης και ανάπτυξης. Θα υπάρχουν ισχυρότερες χώρες, υπάρχει μια ιεραρχία, αλλά η αστική τάξη, να σας πω κάτι. Όταν το 50, πότε ήταν, όταν πριν το 50, ξεκίνησε η ιστορία με το σχέδιο Μάρσα και την μεταπολεμική ανάπτυξη της οικονομίας στην Ελλάδα, με την ανάπτυξη του καπιταλισμού. Όντως, εκείνη την περίοδο, μια σειρά παραδοσιακοί καπιταλιστές
είχατε χρεοκοπήσει με τον πόλεμο. Άλλοι δεν τα παιδικά σήμερα σε μεγαλώσουν με τους Γερμανούς. Αλλά είχαν βρεθεί και με μεγάλα ποσά τα πάλια οι Μαυραγωγίδες. Όντως τότε οι Αμερικανοί τους απασχολούσαν και τελικά οι Αμερικανοί το σχέδιο Μάρσαλ είχε αποστολή να ενισχύσει τη βιομηχανία στην Ελλάδα. Τους δεν είχαν, τα 14 τη βιομηχανία. Είχα πρόβλημα οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι στην Ελλάδα οι επιχειρηματίες, ας πούμε, ήταν κάτι αγράμματο, δεν ξέρω τι υπογραφή του Ελλάδα. Είχαν τα κεφάλαια και είχαν αναδειχθεί μέσα στην εποχή χωρίς να έχουν μια παραδοσιακή, καταλαβαίνετε, πείρα ενός καπιταλιστή επιχειρηματία. Και ένας από τους λόγους, τότε ζήτησαν κρατικές εγγύησεις και ένας από τους λόγους που ενίσχυσαν αυτό που λέμε για τις κρατικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τη διέλευση του κρατικού τομέα, ήταν και αυτός. Και έδωσαν τότε μεγάλη δύναμη στις τράπεζες να συμβάλλουν στο ποιος και από ποιος θα αναπτυχθεί η επιχείρηση. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που καθόρισε. Γιατί κοιτάξτε, της Ελλάδας έχουμε τώρα Έλληνες με ελληνικές επιχειρήσεις με παγκόσμια δράση. Με εξαγωγές, με επενδύσεις στο εξωτερικό. Αυτά δεν ισχύουν ότι δεν έχουμε ικανία στην κοιτάξτε. Στην Ελλάδα και μορφωμένους και έτσι και αλλιώς και όχι. Βεβαίως, στη διανομή των αγορών και του πλούτου των παγκόσμιων δεν μπορεί να πάρει η Ελλάδα περισσότερα από ό,τι παίρνουν οι άλλοι. Αυτά καθορίζονται και από την σύγκριση της δύναμης μεταξύ τους. Αυτά τα λέγανε την περίοδο της κρίσης. Η πιεστική τάξη στην Ελλάδα είναι έτσι και αλλιώς και αλλιώς. Έτσι, μια χαρά στην κοιτάξη. Έχει βάψει τα χέρια της μέμα. Έχει πάρει μέρος, αυτή η αστική τάξη αυτή τη στιγμή παίρνει μέρος σε πόσες υπηρεαλιστικές επιχειρήσεις στη γη. Είναι καμιά αστική τάξη που δεν ξέρει τι γίνεται. Και λέω με την ευκαιρία, ο Μητσοτάκης, όταν πήρε αυτό από την τελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο που είδε στη συνέντευξη είναι ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε την Τουρκία, δεν μας κάνει αυτά, στο πρόβλημα που έχει με τον Άσαντ. Δηλαδή η Τουρκία, ποιος είναι η εισβολέα στη Συρία. Κανείς δεν έχει δώσει την εισβολή της Συρίας, της Τουρκίας, συγγνώμη. Η Ελλάδα δεν έχει συμβάλει, πάει στο Μάλι. Βγήκε, μου λέγανε, εγώ δεν τον είδα, αλλά κάποιος μου είπε, βγήκε ο αρχηγός Γιαθά, δεν ξέρω, όχι, ενός όπου και λέει και εγώ και οι συνεργάτες μου και όλοι και το υπόλοιπο το επιτελείο θα πάμε στο Μάλι για να βοηθήσουμε. Τι να βοηθούμε. Το Μάλι είναι στην Δυτική Αφρική, αν δεν λάθος, πρώην Γαλλική Αφρική. Να βοηθήσουν τη διοίκηση της Γαλλίας και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο Μάλι. Η αστική τάξη της Ελλάδας δεν υπάρχει περιοριστικός πρόβλημος που δεν έχει συμβάλει. Το πρόβλημα είναι οι πρόσφυγες, δηλαδή, που αντιμετωπίζουν τις 100.000 πρόσφυγες εδώ. Αφού είναι μέσα στο παιχνίδι. Έχουμε αστική τάξη πολύ έμπειρη σε αυτά και αποφασισμένη.